Πρώτο εγκύριον, απευθυνόμενος στο Γιάννη τον Αυριανό, να του πω ότι και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, εμάς ως κλάδος μας έχει τρομοκρατήσει. Θα πρέπει να το δείτε, θα πρέπει να το ξαναδείτε, να δείτε τι ακριβώς έχει ψηφιστεί, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί αυτά τα οποία έρχονται και δυστυχώς έχετε αφήσει, να μου το επιτρέψετε να σας το πω, ότι ένας Θεοχάρης κάνει κουμάντος όλη την Ελλάδα. Σήμερα μάλιστα παρουσιάστηκε ότι ο κύριος αυτός, ο οποίος έχει πενταετή θητεία, διορισμένος, παίρνει και πόνους επί της εισπράξεως των φόρων. Υπάρχει το έτος το οποίο αφορά παραγωγές, οι οποίες ξεκινούν άλλες από τον Δεκέμβριο του χρόνου και τελειώνει τον επόμενο Ιούνιο ή από τον Σεπτέμβριο, από τον Ιούλιο που είπε ο Φεβερέτος και τελειώνει τον επόμενο Ιούνιο. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί θέλανε το μόνο το οποίο τους ενδιέφερε ήταν να βάλουν ένα φορολογικό συντελεστή, να δώσουν μία απάντηση στους αγαπητούς φίλους της Αθήνας, οι οποίοι λένε ότι ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν φορολογείται είναι των αγροτών, και εκεί απάνω να οι αγαπητά golden boys, που το μόνο που ξέρουν, και το έχω πει πολλές φορές σε υπουργούς, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά, έχουν καταγράψει ένα ποσό φόρου το οποίο το έχει περάσει στον προϋπολογισμό και ξέρουν και νομίζουν να το πάρουν. Το νομοσχέδιο. Δεν θέλω να επεκταθώ στα εργόσημα. Υπάρχουν προτάσεις και για τα φορολογικά, υπάρχουν προτάσεις και για τα εργόσημα, υπάρχουν προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε. Το κυριότερο σημείο είναι το εξής. Σαν επιμελητήριο, προφορικά έχουμε μιλήσει, το επόμενο Σάββατο θα έχουμε μια συγκέντρωση με όλους τους φορείς και με τις ομάδες και με τους υπουργούς δόμους και με τις ομοσπονδίες για να συζητήσουμε για το μέλλον της αγωγίδας και για το μέλλον των επιχειρηματιών. Από τα πολλά χρόνια που βρίσκομαι εδώ δεν θυμάμαι χρονιά τόσο ανάποδη και τόσο ζαβή όσο η φετινή. Μετά τις πλημμύρες οι ομάδες ζήτησαν να κάνει και η διεύθυνση μία αναφορά να σταλεί μία επιστολή επάνω στα Υπουργεία να εκθέσουν τα προβλήματα. Η μελέτη δική μας που στείλαμε και στον Υπουργό, στους βουλευτές, τέλος πάντων παντού, μπορείτε να την πάρετε κι εσείς όποιος θέλετε να διαβάσει. Αξιολογήσαμε όλα τα θέματα που είναι μαζεμένα τη φετινή χρονιά στην Αργολίδα. Κατά την άποψή μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μικροκαρπία του πορτοκαλιού. Υπουργέ, παραμελώ, σοβαρά τα θέματα. Πριν 7 χρόνια ήμουνα σε μια επιτροπή του ΕΛΓΑ να μελετήσουμε, αν θυμάστε τότε, την ακαρπία του κάμπου. Και όταν κατεβήκαμε στη σκάλα, μας ανέφεραν ότι τι παιδιά, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ακαρπίας, αλλά πέρσι χορτάσαμε φράγκα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αν θυμάστε, ήταν ένας γραμματέας από τη Λακωνία, αποζημιώθηκαν για μικροκαρπία στα Βαλένσια. Για μας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που το ζούμε στα συσκευαστήρια, όπου καλά συσκευαστήρια αγοράζουν κτήματα και η χασούρα όταν τα συσκευάζουν φτάνει το 20-30, μπορεί και 40%. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, οι περισσότεροι από εσάς ζείτε μέσα στο πρόβλημα. Όταν κάποιος φτάνει στο δήμαρχο απελπισμένος, σημαίνει δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι του. Όταν φτάνει να ζητήσει μέσον για να κόψει τα πορτοκάλια, έχουμε φτάσει σε κάποια όρια. Εμείς προκαλέσαμε μια συνάντηση. Με πολύ χαρά είδα ότι η Κασόα έκανε αυτό που έπρεπε. Φτάσαμε σε ένα σημείο και αφού αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα από ανθρώπους που τα γνωρίζουν πολύ καλά, αναφέρθηκαν δύο πράγματα στα οποία και θα μείνουν. Το ένα έχει να κάνει με το πόσο συλλογικά δουλεύουμε επιτέλους και το δεύτερο είναι αυτό που λέγεται πολιτική πίεση. Μην βγάζετε τα δημοτικά συμβούλια έξω από την πολιτική πίεση. Εμείς περιμένουμε και αύριο και τη Δευτέρα που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, τις δικές σας εισηγήσεις, τις δικές σας προτάσεις, για να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν, να δυναμώσουμε τη δική σας φωνή. Αλλά επειδή οι δημότες, οι αγρότες δημότες είναι ο Δήμος, μην τους αφήνουμε απ' έξω. Ο Δήμος είναι οι αγρότες δημότες. Και πολύ σημαντικό, όλοι οι Δήμοι, όλοι οι αγρότες, όλοι οι άνθρωποι, πόσο ξύλο πρέπει να φάμε για να καταλάβουμε ότι δεν εξαιρείται κανένας από αυτό το πανηγύρι, ότι αυτός που μπορεί φέτος να τα κόψει αύριο δεν θα τα κόψει? Το πόσο ξύλο δεν έχουμε δείξει ακόμα, μπορεί να έχουμε και άλλα όρια. Θα τελειώσω λέγοντας, ένα, ότι περιμένουμε και αύριο αλλά και τη Δευτέρα προτάσεις για να σταθούμε δίπλα,
Και δεύτερον, ότι αφήστε το εγώ που είπε ο κύριος Δήμου και πάμε στο εμείς, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει δρόμος. Τα πολλά λόγια είναι πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μείωση των εξαγωγών δεν οφείλεται στη μικροκαρπία ή στις βροχές ή σε οτιδήποτε άλλο. Οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Εμείς έχουμε χάσει τον ύπνο μας, εγώ και ο Δήμας, που είμαστε συνεταιριστικά εργοστάσια, να ρωτάμε κάθε μέρα τι συμβαίνει. Οι πελάτες μας, οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια έπαιρναν την εβδομάδα 20 ψυγεία ο καθένας, τώρα παίρνουν 2. Επομένως, πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται το πρώτο στη βαθιά οικονομική κρίση. Η κρίση η οποία μαστίζει όχι μόνο την Ελλάδα, μαστίζει και την Ευρώπη, μαστίζει και τα Βαλκάνια. Και περισσότερο τα Βαλκάνια. Το δεύτερο είναι ο ισχυρός ανταγωνισμός. Μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε την Ισπανία, η οποία η Ισπανία, όπου πας τώρα, βρίσκεται παντού με τα ισχυρά λόμπι που έχει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, που όταν εμείς στέλνουμε εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο τα πορτοκάλια μας είναι κατάγυλα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον, όσα υπόθηκαν. Πρέπει να καταλάβουμε, καταλαβαίνουμε μάλλον όλοι, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός ο οποίος οικονομικά τροφοδοτεί όλους μας. Εγώ σαν μηχανικός, οι πελάτες μου, από τους οποίους κινούμε και μπορώ και κινώ και εγώ την οικογένειά μου, είναι οι αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας, και όχι μόνο ο αγροτικός τομέας, αλλά και η αλεία, οι ψαράδες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί όλη την οικονομία. Αν δεν βρούμε τη λύση όλοι μαζί στο να αρχίσουμε πάλι να παράγουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, να σηκωθεί η οικονομία ποτέ. Και για κανέναν επαγγελματία από όποιο χώρο και αν κινείται. Είτε κινείται στον αγροτικό τομέα, είτε κινείται σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Η ακαρπία στις ελιές που υπήρχε φέτος. Στα μανταρίνια, το μεγάλο πρόβλημα στο δικό μας Δήμο, στο Δήμο Ναυπλίου, όπου με την κυλίδωση καταστράφηκε και η ασίνη και το δρέπανο και το βιβάρι. Ο Δήμος Ναυπλίου θα είναι αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Ευχαριστώ. Εγώ θα αναφερθώ γύρω από το ΕΛΓΑ, αυτό που με ενδιαφέρει. Εδώ βρισκόμαστε περίπου 300 άτομα. Όλοι είναι πορτοκαλοπαραγωγοί, μανταρίνια έχουμε όλοι, ελιές έχουμε όλοι. Εδώ και 9 πενταετία μας έχουν εντάξει πλέον να κάνουμε το ΟΣΔΕ και σε μια υποχρεωτική ασφάλεια προς τον ΕΛΓΑ. Είτε πορτοκάλια λέγονται, είτε μανταρίνια λέγονται, είτε ελιές, υποχρεωτικά είτε στα πάντα. Έχουμε εμείς αυτή την ασφάλεια. Πείτε μου αν κάποιος αυτή την πενταετία, εξαετία πόσο είναι, έχει πάρει κάποια αποζημίωση που έχει υποστεί κάποια ζημιά στις ελιές. Γιατί εγώ τουλάχιστον 2 φορές δεν πήρα φράγκο. Ποιος ο λόγος να είμαστε σε υποχρεωτική ασφάλεια, να μας υποχρεώνει να πούμε στις ελιές? Φέτος όλη η Αργολίδα, ο νομός μας, δεν είχε και το 20% της παραγωγής από τα άλλα χρόνια. Εμείς σαν Δήμος Άργων των Κοινών έχουμε στείλει έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ από το καλοκαίρι, απάντηση δεν πήραμε. Θεωρώ πως όλοι πρέπει να πιέσουμε και μέσω του Υφυπουργού από εδώ, τώρα είναι ΕΛΓΑ, όλοι οι φορείς να μας εντάξουν τουλάχιστον στα ψέα. Γιατί εντάξει, εδώ είναι κάτι παραγωγοί, πορτοκαλοπαραγωγοί περισσότεροι, οι οποίοι έχουν και μια βέβαια, αλλά δεν είναι επαγγελματίες. Υπάρχουν ορεινά χωριά που ζουν αποκλειστικά με τις ελιές, με το λάδι. Αυτοί δεν πίνουν φράγκο φέτος, τίποτα. Πώς θα ζήσουν αυτά τα άτομα? Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί οι φορείς, ούτως ώστε να μας εντάξουν τα ψέα, μήπως μετά από 2 χρόνια πάρουν κάτι αυτή η παραγωγή. Το συμπέρασμα της σημερινής συνάντησης. Βγήκε συμπέρασμα τελικά? Κοιτάξτε να δείτε. Ενημερώθηκαν τα συμβούλια των συνεταιρισμών για το νέο φορολογικό. Αυτό το νόμο έκτρωμα που έρχεται, που ουσιαστικά δημεύει την περιουσία του αγρότη. Οι φορείς όλοι
εξέθεσαν τις απόψεις τους. Παρόντες ήταν και οι δύο βουλευτές του νομού, ένας ήταν από όλο γιατί είναι στο εξωτερικό. Στο τέλος το ψήφισμα που βγήκε ομόφωνα ήταν να αποσυρθεί αυτός ο νόμος. Δεν λέμε ότι δεν θέλουμε να φορολογηθούμε, θέλουμε να φορολογηθούν τα αγροτικά εισοδήματα και ο αγρότης, αλλά με δίκαιο τρόπο. Το επόμενο πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή φλέγον είναι με τη διακίνηση των πορτοκαλιών. Από ό,τι φαίνεται η μικροκαρπία μαζί με τις καιρικές συνθήκες, τις έντονες βροχοπτώσεις δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε και μικρές, χαμηλή ροή στις εξαγωγές, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 100-200.000 τόνοι πορτοκάλια είναι στα δέντρα. Ημερολογιακά είναι πολύ δύσκολα αυτή η παραγωγή να πάει στην εξαγωγή. Εμείς ζητήσαμε για τα πορτοκάλια μια καθαρή λύση, για τα πορτοκάλια τα οποία δεν θα μπορέσουν να η παραγωγή για τους αυτούς τους παραπάνω λόγους που είπα να τα συγκομίσουν, να αποζημιωθούν από τον ασφαλιστικό τους φορέα που είναι ο μόνος αρμόδιος να τους καλύψει, από την δικιά τους ασφάλεια που εκείνοι πληρώνουν.